Ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου, ανταποκρινόμενος στο θεσμικό του ρόλο με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μας, πέραν των πρωτοβουλειών και δράσεων των μελών του στην αντιμετώπιση της πανδημίας, έχει την τιμή να διοργανώνει εκδήλωση για το θέμα του εμβολιασμού έναντι του COVID-19, ως το μόνο όπλο αυτή τη στιγμή που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Και τιμή μας έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους, τον καθηγητή παιδιατρικής, τον κύριο Καφετζή Δημήτρη, και τον καθηγητή και πρόεδρο της πνευμολογικής εταιρείας, τον κύριο Λουκίδη Στυλιανό. Είναι για σας εδώ, προκειμένου να μας δώσουν απαντήσεις και το βράδυ στην εκδήλωση στις 6 ώρα η οποία θα ακολουθήσει. Ήρθαν εδώ για να δώσουν απαντήσεις, πιστικές απαντήσεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις όσον αφορά το φυσιολογικό φόβο που γεννιέται με τη χρήση του εμβολίου, αλλά και για την παραπληροφόρηση η οποία δυστυχώς έχει δημιουργηθεί και έχει αναπτυχθεί στην αντιμετώπιση της πανδημίας και του εμβολιασμού. Οι δύο καλεσμένοι είναι στη διάθεσή σας και να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας και να μιλήσουν και οι ίδιοι. Οι λαϊκές παροιμίες είναι πάντα σοφές. Η παροιμία η πολύ κλασική στην περίπτωση αυτή είναι το κάλλιο γαϊδουρόδανε παρά γαϊδουρογύρευε. Και το να γαϊδουροδέσεις είναι να εμβολιαστείς. Είναι πολύ καλύτερα να προλάβει κανείς την νόσο, να μην νοσήσει, παρά να νοσήσει και μετά να τρέχει να γίνει καλά. Βεβαίως θα μου πείτε ότι πολλοί νέοι αρρωσταίνουν, περνάει αυτή η ιστορία σαν να μην συνέβη τίποτα. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και αυτό που πρέπει να έχει υπόψη του κάθε νέος, ο οποίος πρέπει να πάει να εμβολιαστεί, είναι ότι αυτός μπορεί να προκαλέσει νόσηση και θάνατο σε πολλούς ανθρώπους γύρω του. Γιατί αυτός ο άνθρωπος σίγουρα συναναστρέφεται και με μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους ή με ανθρώπους που έχουν κάποιο επιβαρυντικό παράγοντα, όπως κάποιο διαβητικό, κάποιον παχύσαρκο, κάποιον καρκινοπαθή ο οποίος παίρνει χημειοθεραπεία. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας όλοι και όλοι να σπεύσουμε να εμβολιαστούμε, να προφυλαχτούμε και εμείς, αλλά να προφυλάξουμε και ιδιαίτερα τους ευπαθείς που είναι γύρω μας. Αυτή είναι η βασικά η έννοια αυτού του κινήματος να εμβολιαστούμε όλοι. Το κίνημα το αντιεμβολιαστικό είναι λάθος. Και βεβαίως το κίνημα το αντιεμβολιαστικό δεν είναι τωρινή ιστορία. Πριν 200 χρόνια όταν πρωτοανακαλύφθηκε το εμβόλιο κατά της ευλογιάς, πάλι υπήρχε κίνημα αντιεμβολιαστικό, διότι τότε αυτό το εμβόλιο το παίρνανε από αγελάδες και πολλοί πιστεύανε ότι όταν τους κάνει το εμβόλιο αυτό κάποιος θα βγάλουν αγελάδα εκεί που το... ή θα αρχίσουν να μουγκρίζουν. Οπότε και τότε υπήρχαν ήδη οι φόβοι. Τώρα πιστεύουμε ότι θα μας ψεκάσουν, θα μας βάλουν κάποιο τσιπάκι μέσα. Λες και άλλη δουλειά δεν έχει ο καθένας παρά σε πολλά δισεκατομμύρια ανθρώπους να τους βάλει τσιπάκια. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, είμαι στη διάθεσή σας. Καταρχάς να ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία. Νομίζω ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια φάση του τέταρτου πανδημικού κύματος που τα πράγματα, όπως έχετε καταλάβει κι εσείς και όπως ακούτε κάθε μέρα, εξακολουθούν να πιέζουν το σύστημα υγείας. Το λέω και σαν εργαζόμενος και σε τμήμα COVID, ενός από τα μεγάλα νοσοκομεία αναφοράς στην Ελλάδα, του Αττικού Νοσοκομείου. Αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, σαφέστατα, είναι η δυσαναλογία των εμβολιασμένων versus ανεμβολίαστων μέσα στις κλινικές μας, αλλά και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Εσείς ακούτε κυρίως τα στατιστικά των μονάδων εντατικής θεραπείας, που βλέπετε ότι είναι περίπου 82-83% οι ανεμβολίαστοι και 17-18% οι εμβολιασμένοι. Εμείς σας λέμε ότι το αντίστοιχο στις κλινικές μας είναι περίπου 75-25%. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει σαφέστατα μία εικόνα, η οποία είναι αποδεικτική εικόνα, ότι οι ανεμβολίαστοι νοσούν περισσότερο και σαφέστατα νοσούν βαρύτερα. Άλλωστε νομίζω ότι αυτή την εποχή έχουμε ξεκαθαρίσει ότι το εμβόλιο είναι ένα μέσο να μας προστατεύσει κυρίως από τη σοβαρή νόσο, από την νοσηλεία και φυσικά από το δυσμενή παράγοντα που λέγεται εισαγωγή στη ΜΕΘ. Και νομίζω ότι προχθές, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Τμήμα Υγείας, έβγαλε ένα πάρα πολύ ωραίο πίνακα, θα σας τον δείξω και το απόγευμα, στον οποίο δείχνει πρακτικά τα ποσοστά εμβολιασμού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους αντίστοιχους αριθμούς θανάτων.
και θα δείτε σε αυτόν τον πίνακα πάρα πολύ εύλογα και πολύ ωραία ότι χώρες με πολύ ψηλό ποσοστό έχουν πάρα πολύ μικρό αριθμό θανάτων σε αντίθεση με χώρες που έχουν μια μέτρια εμβολιαστική κάλυψη ή πολύ χαμηλή, όπου βλέπετε ότι ο αριθμός των θανάτων έχει ξεφύγει. Άρα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, το μόνο πράγμα το οποίο υπάρχει, γιατί θα σας πω και από την κλινική μου εμπειρία, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που βάζουμε μέσα στο νοσοκομείο δεν είναι ιδανικά, έτσι, δεν είναι αυτό που αλλάζει τα δεδομένα της νόσου. Εδώ και μία μέρα ξεκίνησαν και τα μονοκλονικά αντισώματα με συγκεκριμένες ενδείξεις σε συγκεκριμένους ασθενείς, και αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν προφύλαξη και πρόληψη είναι ο εμβολιασμός. Εύχομαι να μην αλλάξουν τα δεδομένα εξαιτίας των μεταλλάξεων, τα οποία, οι οποίες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται, όπως αυτή η οποία παίζει και στην επικαιρότητα τις τελευταίες 24 ώρες, κυρίως στο θέμα ότι οι μεταλλάξεις πάντα ευνοούνται από το χαμηλό εμβολιαστικό, την χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, και σαφέστατα υπάρχουν τα δεδομένα αυτά, όπως ακούγονται τις τελευταίες 24 ώρες, που σίγουρα έχουν θέσει εν εγκριγώση τις χώρες της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής. Μπορείτε. Ναι. Θέλετε να τα βάλουμε. Να ξεκινήσω εγώ, και επειδή αυτή η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως στους ανεμβολίαστους και το πώς θα τους πείσετε να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα. Αν και έχει προσπαθήσει η επιστημονική κοινότητα να το απαντήσει πάρα πολλές φορές, παραμένει σαν θέμα στους ανεμβολίαστους η μακροχρόνια. Τα μακροχρόνια αποτελέσματα από τον εμβολιασμό, ότι δηλαδή έγινε πάρα πολύ νωρίς. Και ποιες είναι οι συνέπειες ενός εμβολίου. Θα θέλαμε έτσι να αναφερθείτε λίγο πάνω σε αυτό. Και επίσης, δεν ξέρω κατά πόσο είναι και αποτελεσματικό το εμβολιαστικό πρόγραμμα εδώ και ένα χρόνο να σέρνουμε ένα εμβόλιο. Ξέρουμε ότι το εμβόλιο της γρήπης μέσα σε 2 μήνες πρέπει να γίνει για να καλύψει τον πληθυσμό και να έχει αποτελεσματικότητα. Οπότε και το πρόγραμμα που έχουμε στην Ελλάδα, κατά πόσο έχει φέρει αποτέλεσμα και τι λέμε στους ανθρώπους αυτούς. Νομίζω ότι η τεχνική των εμβολίων δεν ήταν κάτι καινούριο. Είχε δοκιμαστεί για αρκετό καιρό και σε άλλες παθήσεις. Σίγουρα όμως, όταν η επιστημονική κοινότητα πιέζεται και βλέπει και βρισκόμαστε σε μια πανδημία, σαφέστατα η επιστημονική κοινότητα θα προσπαθήσει να κάνει βήματα τα οποία θα είναι βήματα πολύ πιο δυναμικά σε σχέση με το να προγραμμάτιζε μια μελέτη για ένα φάρμακο ή για ένα εμβόλιο για μια χρόνια νόσο με τον τρόπο που προγραμματίζεται συνήθως. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, σε σχέση με τις μακροχρόνιες συνέπειες του εμβολίου, αυτό δεν μπορεί κανείς να το πει αυτή τη στιγμή, ούτε προς το θετικό ούτε προς το αρνητικό. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω με σιγουριά, επειδή κάνουμε οι περισσότερες κλινικές πλέον long COVID ιατρία, δηλαδή παρακολουθούμε τους ασθενείς σε μακροχρόνια φάση μετά, και το είχαμε ξεκινήσει το Μάιο του 2020, άρα αυτή τη στιγμή έχουμε μια εμπειρία σχεδόν 1,5 έτους. Υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς με εμένοντα συμπτώματα τα οποία δεν τα έχουμε δει σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις κατά τη διάρκεια τους, κυρίως της περίοδου των λοιμώξεων. Δεν έχουμε δει δηλαδή ασθενείς μετά από ιό της γρήπης να εμφανίζονται σε αυτά τα ιατρία με τόσο εμένοντα συμπτώματα ή και με βλάβες των πνεύμων, οι οποίες έχουν αρχίσει και μας προβληματίζουν στο αν θα πρέπει να βάλουμε ειδικές θεραπείες, οι οποίες είναι θεραπείες που αφορούν κυρίως ένα ακτινολογικό πρότυπο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που λέγεται πνευμονική ίνωση. Άρα λοιπόν, ας δούμε πρώτα τις μακροχρόνιες συνέπειες του COVID, ας δούμε τα συμπτώματα που έχουν πάρα πολλοί ασθενείς σε μακροχρόνια βάση, ας δούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τους νοσηλευόμενους καταφεύγει λόγω άγχους και κατάθλιψης μετά και εξαιτίας του φόβου που βίωσε στη διάρκεια της νοσηλείας και της μοναξιάς, γιατί ξέρετε η νοσηλεία είναι πάρα πολύ περίεργη. Όταν αυτή η πόρτα κλείνει και βγαίνεις έξω εσύ που έχεις κάνει την επίσκεψη, ο άλλος που μένει μέσα είναι μόνος του. Δεν έχει κανέναν, έχει ένα κινητό και μιλάει με τους δικούς του. Δεν βλέπει όμως τον άνθρωπο, ούτε και εμάς δεν μας βλέπει. Δεν ξέρει πώς είμαστε, έτσι, πώς είναι η φυσιογνωμία μας. Άρα λοιπόν, πολλά από αυτά τα πράγματα, όταν θα βγει από το νοσοκομείο, και μιλάμε για τους νοσηλευόμενους κυρίως, έτσι, θα τα βιώσει με ένα διαφορετικό τρόπο σε μακροχρόνια φάση, που θα είναι ανάλογος ίσως των φόβων αυτών οι οποίοι ακούγονται για το εμβόλιο. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα πέρασε από διάφορες, κατά τη γνώμη μου, φάσεις. Είχε και τα προβλήματά του, πρέπει να τα παραδεχτούμε αυτό. Ίσως και κάποιο επικοινωνιακό θέμα που συνέβη κυρίως μεταξύ Μαρτίου-Απριλίου με το εμβόλιο κυρίως της AstraZeneca και των ανεπιθυμήτων ενεργειών που παρατηρήθηκαν σε μια ηλικιακή κυρίως ομάδα, που εκεί ίσως θα έπρεπε να είχαμε κάνει μια διαφορετική προσέγγιση. Και αυτό το έχουμε παραδεχτεί όλοι, και μάλιστα
το απόγευμα θα το δείξω κιόλας για να μιλάμε ρεαλιστικά, αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω ότι αυτό το κρίσιμο σημείο, ίσως η υπερπληροφόρηση που υπήρχε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, μεγάλη υπερπληροφόρηση, οι αντίθετες απόψεις αν θέλετε, αλλά συγχρόνως και ένα κίνημα το οποίο αναπτύχθηκε με σκοπό να αντιδράσει, γιατί δεν αντέδρασε μόνο στο εμβόλιο, αντιδράει παντού, βλέπετε πρόσφατα αντιδράει και στην απογραφή. Δηλαδή μια διαδικασία που γινόταν, που θα έλεγε κανείς ανέμακτα αν θέλουμε να την εκλαϊκεύσουμε, αρχίζει και αυτή πλέον και έχει τα ζητήματά της. Άρα μπορεί να είναι και μια αντίδραση σε γενικότερο πλαίσιο και όχι να στοχεύει αποκλειστικά το εμβόλιο. Και φυσικά υπήρχε πάρα πολύ παραπληροφόρηση, πάρα πολύ παραπληροφόρηση, και εκεί ίσως η επιστημονική κοινότητα ήμασταν λίγο διστακτικοί απέναντι σε αυτή την παραπληροφόρηση. Έπρεπε να είμαστε ίσως πιο δυναμικοί και ίσως με μια πιο ενιαία φωνή. Αυτά όμως είναι πράγματα που κανείς από εμάς δεν είναι αλάνθαστος. Δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν κάποια λάθη, είτε επικοινωνιακά είτε τακτικής. Αυτό όμως που έχουμε να πούμε είναι ότι προσπαθούμε να ενημερώσουμε, να μην φοβήσουμε, να μην κουνήσουμε δάχτυλο. Αυτό το κάνουμε πάρα πολύ καιρό τώρα. Και με αυτόν τον τρόπο να προσεγγίσουμε τον απλό πολίτη με το ό,τι καλύτερο δυνατό τρόπο έχουμε για να του εξηγήσουμε το εμβόλιο. Καταρχάς για ό,τι αφορά τα εμβόλια που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται, αυτά πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η τεχνολογία τους είναι τόσο πολύ καλή, θα έλεγα. Δηλαδή εγώ έχω εντυπωσιαστεί από τον τρόπο που έχουν σκεφτεί να τα φτιάξουν. Κοιτάξτε, τα εμβόλια μπορούν να φτιαχτούν με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι να πάρεις το μικρόβιο, τον ίδιο τον ιό, και να πάρεις μια πρωτεΐνη από πάνω του, ή να πάρεις ένα κομμάτι από τον ιό, το οποίο θα χρησιμοποιήσεις σαν αντιγόνο για να φτιάξεις ο οργανισμός μας αντισώματα. Μπορείς να το φτιάξεις αυτό το πράγμα συνθετικά. Μπορείς να βάλεις ένα άλλο μικρόβιο ή κύτταρα από κάποια έντομα να παράγουν αυτό το αντιγόνο, να παράγουν αυτή την πρωτεΐνη. Μπορείς ακόμα να βάλεις το ίδιο το κύτταρο το δικό μας να φτιάξει αυτή την πρωτεΐνη, την πρωτεΐνη του ιού, και έτσι να φτιάξουμε αντισώματα εναντίον της. Άρα εκείνο που έχει σημασία είναι να φτάσει το αντιγόνο στον οργανισμό μας, να αναγνωριστεί σαν ξένο και να μάθει ο οργανισμός μας να αντιμετωπίζει αυτό το ξένο αντιγόνο. Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία. Τώρα το πώς θα φτάσει στον οργανισμό μας δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Εξάλλου θα πρέπει αυτός που φοβάται το εμβόλιο αυτό, επειδή δίνει εντολή στο κύτταρό μας να φτιάξει το αντιγόνο, ότι αυτός ο ιός ο οποίος όταν μπει, όχι μόνο ο ιός αυτός, ιοσδήποτε ιός όταν μπει στον οργανισμό μας και μπει σε ένα κύτταρο δικό μας, δίνει εντολές στο κύτταρό μας να φτιάξει ό,τι θέλει ο ιός. Από τη στιγμή που θα μπει ένας ιός μέσα σε ένα κύτταρό μας, πάβει το κύτταρο να κάνει αυτό που θέλει. Κάνει αυτό που θέλει ο ιός. Άρα λοιπόν, τι συζητάμε? Συζητάμε ότι εμείς δίνουμε απλώς μία εντολή από τις πάρα πολλές που θα δίνει ο ίδιος ο ιός. Συνεπώς, αυτά που φοβούνται ο κόσμος είναι απλώς δεν είναι ενημερωμένο σωστά. Δεν έχουν ενημερωθεί όπως πρέπει να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας, έτσι ώστε να μην φοβούνται το εμβόλιο. Και βεβαίως η αντίδραση γενικά είναι ένα φαινόμενο της εποχής. Όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος πριν, εδώ αντιδρούν για την απογραφή. Πάντα αντιδρούσαν, αυτό είναι αλήθεια. Πάντα όταν δίνεται μια εντολή γενική, πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν. Θυμάμαι την εποχή του Τσέρνομπιλ που ήταν πολλοί, οι οποίοι αρνιόντουσαν ότι υπάρχει ακτινοβολία στο περιβάλλον και δεν παίρναν κανένα μέτρο. Βεβαίως εκείνο ήταν λιγάκι πιο ελαφρύ, δεν ήταν όπως είναι το τωρινό. Το τωρινό γεγονός είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά ο κόσμος να πιστεί ότι το εμβόλιο πραγματικά προστατεύει, δεν βλάπτει, δεν είναι τσιπάκι, δεν είναι απολύτως τίποτα. Είναι κάτι το οποίο θα προστατεύσει τον ίδιο και κυρίως θα προστατεύσει και το περιβάλλον του. Θα προστατεύσει τον άνω των 55-60, αλλά θα προστατεύσει και αυτούς πάλι, όταν οι νεότεροι θα έρθουν σε επαφή μαζί τους και θα τους μεταδώσουν τον ιό. Συνεπώς, ο μόνος τρόπος για να απαλλαγούμε και να ξαναγυρίσουμε στην παλιά μας ζωή είναι να εμβολιαστούμε. Πολλά ερωτήματα να θέσουμε και μετά έχουμε και το περιθώριο το βράδυ για να προηγηθούν οι πολίτες. Εγώ και οι καθηγητές, κύριε Πρόεδρε, βλέπω το εξής, ότι από τον περασμένο Ιανουάριο που παρακολουθούσαμε στους αθηναϊκούς τηλεοπτικούς σταθμούς να βγαίνουν κάποιες υποθέσεις ανθρώπων, παραγόντων που έβαζαν μέσον να κάνουν το εμβόλιο, να φτάσουμε στο καλοκαίρι στο σημείο 0.
Η περιπόλητη γαλάζια ελευθερία εδώ από τη Λέσβο στέρισε εμβολιαστικές γραμμές. Τα κέντρα υγείας έμειναν με το εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο είχε απαξιωθεί κατ' εμέ σκανδαλωδώς, κακώς απαξιώθηκε, κακώς αποσύρθηκε και κατά τη δικογνώμη δεν είναι γιατρός, γι' αυτό σας έφυγε το ερώτημα. Και αυτή η δικογνωμία, όπως είπατε κι εσείς, κύριε Πρόεδρε, μεταξύ των επιστημόνων και της Επιτροπής των Σοφών, των Ειδικών που συμβούλευαν την κυβέρνηση, άλλοι έλεγαν εμβολιαστείτε, άλλοι μην εμβολιαστείτε, ενδεχομένως έδωσε το περιθώριο, έδωσε το χώρο στο να βρουν έκφραση οι αντιεμβολιαστές και αυτό το κίνημα που είπε και ο κύριος Καφετζής. Λέω λοιπόν ότι από τη μια λέμε δεν φταίνε οι αντιεμβολιαστές, από την άλλη πλευρά δεν φταίει το Υπουργείο Υγείας, δεν φταίνε οι κυβερνητικοί χειρισμοί σε όλη αυτή την εκστρατεία που έγινε μέχρι τώρα. Σας είπα τώρα, εγώ δεν μπορώ να κάνω και πολύ πολιτικές δηλώσεις, απλώς θα σας πω ότι ίσως όλοι μας έπρεπε να έχουμε μια άλλη επικοινωνιακή τακτική απέναντι στον εμβολιασμό, να είμαστε πιο δυναμικοί. Σκεφτείτε ότι τα πρώτα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν για τον εμβολιασμό ήταν, θα έλεγε κανένας, με χαμηλή απόδοση στο κοινό, που αυτό για μένα είναι ένα πράγμα που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή πρέπει να είναι λίγο πιο εκλαϊκευμένη η προσέγγιση προς το κοινό, ίσως με κάποια ερωτήματα τα οποία θα μπορούσε να κάνει ο ίδιος ο πολίτης τον εαυτό του όταν θα θέλει να αποφασίσει τον εμβολιασμό. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εκτός από τους αντιεμβολιαστές υπήρχε και ένα ποσοστό ανθρώπων με λογικούς δισταγμούς και φόβους, δηλαδή συζητούσες μαζί τους και δεν ήταν παράλογα αυτά που σου λέγανε, απλώς έπρεπε να τους ενημερώσεις με το σωστό τρόπο. Εμείς που προσπαθήσαμε σαν εταιρεία να κάνουμε μια καμπάνια, να φανταστείτε το καλοκαίρι φέτος για τον εμβολιασμό, φτιάχνοντας 7 βίντεο οι ίδιοι και προσπαθώντας να τα περάσουμε στο κύριο κομμάτι το οποίο ακουμπάει σήμερα την κοινωνία, που είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πέσαμε ακριβώς πάνω σε ένα πολύ έντονο αντιεμβολιαστικό κίνημα, το οποίο πραγματικά, θα σας πω με πολύ μεγάλη λύπη, μας τα κατέρευσε τα βίντεο αυτά. Δηλαδή κατερρίφθησαν από τα σχόλια και από τις επιθέσεις που υπήρχαν από κάτω. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα σαφέστατα, ότι ίσως η επικοινωνία έπρεπε να γίνει πολύ πιο γρήγορα, αλλά τότε μην ξεχνάτε ότι στην αρχή δεν υπήρχαν εμβόλια. Δηλαδή είχαμε περιορισμένο αριθμό. Οπότε το επικοινωνιακό κομμάτι θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο, αλλά δεν θα είχε πρακτικό αντίκτυπο, γιατί δεν θα πήγαινε κανένας να κάνει, δεν θα υπήρχε διαθεσιμότητα. Μην ξεχνάτε ότι όταν ήρθαν τα εμβόλια μπήκαν σε προτεραιοποιήσεις, είχαν άλλη διαφορά. Υπάρχουν σίγουρα, όλοι κάνουμε την αυτοκριτική μας και εγώ την κάνω κάθε μέρα την αυτοκριτική μου σε οποιοδήποτε στάδιο που υπάρχει, επειδή και η έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να παίζει μεγάλο ρόλο και μπορεί μία λέξη και μία κουβέντα που θα πεις εκεί να είναι αρνητική απέναντι στον πολίτη. Και πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Και ένα δεύτερο σκέλος, το θεωρώ πολύ κρίσιμο να το απαντήσετε, καθώς είστε και οι δύο δάσκαλοι της ιατρικής. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο της πανδημίας, έχουμε πάρα πολλά χιλιάδες κρούσματα καθημερινά. Προχθές ο Υπουργός Υγείας έλεγε σε κεντρικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η οικονομική δραστηριότητα εξελίσσεται κανονικά. Όλα είναι εντάξει, έτσι όπως το κατάλαβα εγώ. Θα κάνω ένα απλό ερώτημα και είστε πλέον ειδικοί να μας πείτε. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή της πανδημίας, πιστεύετε ότι είναι σωστό που δεν έχει επιβληθεί από το Υπουργείο Υγείας η χρήση της προστατευτικής μάσκας σε όλους τους χώρους? Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το επανεξετάσουμε, συμφωνώ απολύτως μαζί σας, όπως και το ζήτημα της κινητικότητας, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Διότι αν δείτε, δηλαδή ένα παράδειγμα να σας πω, προχθές είχε απεργία το μετρό στην Αθήνα, στάση εργασίας εξαιτίας του άτυχου γεγονότος του ανθρώπου αυτού που έχασε τη ζωή του, και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν όχι μέσω διασποράς, ήταν υπερμεταδοτικότητας. Άρα λοιπόν η κινητικότητα, ο τρόπος που πηγαίνουμε στην εργασία, η επαναφορά εν μέρη της τηλεργασίας, η οποία δεν ήταν αποτυχημένη, από ό,τι φάνηκε σε διεθνές επίπεδο και παραγωγή έκανε και δυνατότητες είχε και δούλεψε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αλλά και η πιθανότητα η χρήση της μάσκας, το έχω υποστηρίξει αυτό κιόλας, σε εξωτερικό χώρο μπορεί να αρχίσει να βοηθάει πολύ περισσότερο. Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία είναι η σωστή εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας.
Διότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από όλα. Διότι βλέπετε ότι δεν είναι απόλυτα σωστή η εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας και από τους ανεμβολίαστους και φυσικά και από τους εμβολιασμένους. Έτσι. Γιατί και οι εμβολιασμένοι είμαστε μια ομάδα η οποία αισθανόμαστε την προστασία, αλλά έχουμε και μια υπευθυνότητα απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Την έχουμε δείξει αυτή την υπευθυνότητα με την απόφασή μας να εμβολιαστούμε. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο υπεύθυνοι στο να προστατεύουμε τους γύρω μας. Έτσι. Και εμείς. Δεν είμαστε μακριά από τα γεγονότα, είμαστε μέσα στα γεγονότα και ίσως οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούν τα γεγονότα, έτσι, με την υπεύθυνη στάση μας. Πάντως δόθηκε πολύ μεγάλη ελευθερία στην κίνηση των εμβολιασμένων και δεν υπάρχει έλεγχο στην εργασία, μπαίνουμε χωρίς κανένα έλεγχο, κανένα rapid test, κανένα self-test, οπότε ίσως ήταν και αυτό ένα λάθος μήνυμα που θύμωσε και τους ανθρώπους που δεν εμβολιάζονται. Νομίζω ότι το αφήγημα του εμβολιασμού έπρεπε να παραμείνει εκεί, κατά την προσωπική μου άποψη. Αυτό που έπρεπε να κάνει ο καθένας από εμάς είναι, σας είπα, να εφαρμόσει αυτά που αισθάνεται ο ίδιος ότι είναι υπεύθυνα, γιατί ο εμβολιασμός είναι υπεύθυνη πράξη, δεν είναι ανεύθυνη πράξη. Και εμείς, ας πούμε, στο νοσοκομείο που δουλεύουμε, δεν μας έχει υποχρεώσει κανένας να κάνουμε rapid test. Και όμως όλη η κλινική, επειδή είμαστε κάθε μέρα, έχουμε 30 κρεβάτια τμήμα COVID, κάνουμε rapid test 2 φορές την εβδομάδα. Γιατί ξέρουμε ότι προφυλάσσουμε έτσι τους ασθενείς μας που βλέπουμε εκτός COVID ή την οικογένειά μας, τους ανθρώπους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή κάθε μέρα. Είναι σημαντικό να έχουμε μια υπεύθυνη στάση, ειδικά υγειονομική. Ειδικά υγειονομική, γιατί εμείς είμαστε το κέντρο αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε έξω. Εμείς είμαστε το γεγονός, αν θέλετε. Θέλω να πω και να πάρω. Να πω και εγώ μερικά πράγματα σε αυτά όλα που υπόθηκαν. Κοιτάξτε, για ό,τι αφορά την πολιτική που ακολούθησε ο τόπος μας, δεν θα πρέπει να τον βάζουμε μόνο του, γιατί ο τόπος μας κάνει αυτά που κάνουν όλοι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι εμείς κάναμε κάποια πρωτοτυπία, είτε θετική είτε αρνητική, ως προς τα μέτρα που έχουν πάρθει ή τον εμβολιασμό που έχει γίνει για όλη την Ευρώπη. Εμείς ακολουθήσαμε κυρίως τις εντολές και τις οδηγίες της Ευρώπης. Οι επιτροπές οι δικές μας της Ευρώπης τις οδηγίες ακολούθησαν. Και όλοι μας αυτό που κάνουμε είναι διαβάζουμε αυτά που γράφουν οι διεθνείς οργανισμοί. Αυτά διαβάζουμε, αυτά μαθαίνουμε, αυτά κάνουμε. Διότι όπως και να έχει το πράγμα, αυτή η νόσος είναι μια καινούρια νόσος, δεν την ξέραμε μέχρι τώρα και δεν μπορούμε να αυτοσχεδιάσουμε εμείς. Αυτό που κάνουμε είναι ότι ακολουθούμε αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πιο σύντομα μελέτες, να τα καταγράψουν και να δώσουν οδηγίες. Αυτά ακολουθούμε κι εμείς με μικρές, πολύ μικρές διαφορές. Συνεπώς, εγώ δεν βρίσκω ότι το κράτος μας έκανε κάποια λάθη ή κάποιες παραλήψεις. Νομίζω ότι ακολούθησε αυτά που έγιναν σε όλο τον κόσμο. Παντού έχουν γίνει τέτοια πράγματα, παντού υπάρχουν αρνητές, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Πάντως, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αν συγκρίνει κανείς την Ελλάδα με την Αμερική, δεν υπάρχουν διαφορές. Οι αμετανόητοι εκεί είναι πολύ, ίσως και λιγάκι περισσότεροι από ό,τι σε εμάς εδώ. Συνεπώς, δεν βρίσκω ότι εμείς έχουμε πάει τόσο άσχημα σε σύγκριση με άλλα κράτη ή με άλλες μεγάλες χώρες. Κοιτάξτε, αυτό πρέπει, το ποσοστό που υποτίθεται ότι πρέπει να πιάσει κανείς είναι οπωσδήποτε πάνω από 70%. Τότε μόνο αρχίζει και μιλάει κανείς ότι μπορεί να έχει πετύχει αυτή την ανοσία γέλης που θέλουμε να πετύχουμε. Αλλά πρέπει να είναι σαφώς πάνω από 70%. Όπως και να έχει το πράγμα όμως, δυστυχώς οι μεταλλάξεις είναι ένα γεγονός. Παραδείγματος χάρη, εδώ και 2-3 μέρες θα έχετε ακούσει ίσως αυτή την αφρικάνικη από την Μποτσουάνα μια καινούργια μετάλλαξη, η οποία μάλιστα θα της δοθεί το όνομα νου. Το νι είναι το ελληνικό νι, αλλά επειδή δεν το λένε νι, αυτοί το λένε νου. Όπως και το μη το λένε μου. Συνεπώς βγαίνει και αυτή η μετάλλαξη, η οποία αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε εάν καλύπτεται από το εμβόλιο ή όχι, αν ο εμβολιασμένος δηλαδή μπορεί να νοσήσει ή όχι. Ακόμα αυτά είναι υπό μελέτη. Και αν θα χρειαστεί να γίνει νέο εμβόλιο, να γιατί λέω για την νέα τεχνολογία. Το εμβόλιο θα μπορεί να ετοιμαστεί, αυτό το καινούριο εμβόλιο, μέσα σε 3 εβδομάδες θα το έχουμε και σε 100 μέρες θα είναι διαθέσιμο. Δηλαδή μιλάμε για πραγματικά ρεκόρ, τα οποία ούτε μπορούσαμε να τα φανταστούμε πριν από 2-3 χρόνια.
Και όμως σήμερα αυτά γίνονται χάρη στην τεχνολογία. Συνεπώς την τεχνολογία δεν πρέπει να τη φοβόμαστε. Η τεχνολογία βρίσκεται εδώ για να μας βοηθήσει και να μας κάνει να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε αυτή την πανδημία και να επιβιώσουμε. Συμπληρωματικά σε αυτό να ρωτήσω κάτι, πιστεύετε ότι η νέα μετάλλαξη θα επιβραδύνει, θα επηρεάσει και θα επιβραδύνει τυχόν τους εμβολιασμούς, δηλαδή θα υπάρξουν πολίτες που θα πούν κάτσε να περιμένω λίγο να πάρω το καινούργιο εμβόλιο που θα καλύπτει και την... Όχι, κανείς δεν το ξέρει αυτό. Προσέξτε, πριν από λίγους μήνες υπήρχε στην Καλιφόρνια μια νέα μετάλλαξη που της δώσαν το όνομα μου, το μη δηλαδή το ελληνικό. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτή η μετάλλαξη δεν μπόρεσε να επιβιώσει, διότι το ινδικό στέλεχος, το δέλτα στέλεχος, αυτό επικράτησε και εξαφάνισε το μου. Ελπίζουμε ότι μπορεί κάλλιστα να γίνει και το ίδιο με το νου. Συνεπώς, μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα και να πούμε ότι ναι, πρέπει οπωσδήποτε να βγάλουμε νέο εμβόλιο. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει και τι εξέλιξη θα έχει αυτό το νου στέλεχος. Επειδή ακούγονται διάφορες αντιεπιστημονικές απόψεις που δυστυχώς προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα πανελλαδικά αλλά και τα τοπικά, θα ήθελα να μου απαντήσετε πολύ εκλαϊκευμένα. Το εμβόλιο επηρεάζει το ανθρώπινο γονιδίωμα, το DNA. Το πρώτο αυτό. Και το δεύτερο, αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι ακόμα νωρίς, ότι δεν έχουν γίνει οι κλινικές δοκιμές που θα έπρεπε να γίνουν, τι απαντάτε σε αυτούς που είναι ακόμα σκεπτικιστές οι άνθρωποι, απλά και εκλεγευμένα. Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ ωραία. Η απάντηση είναι ότι ποιο εμβόλιο έχει μελετηθεί μέσα σε 6-7 μήνες σε 7,5 δισεκατομμύρια δόσεις. Έχουν δοθεί 7,5 δισεκατομμύρια δόσεις του εμβολίου. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής ότι αυτό επιστρέφεται στο γονιδίωμά μας ή οτιδήποτε. Και όπως σας είπα και πριν, εάν ολόκληρος ο ιός μπει στο κύτταρό μας, τότε ο ιός αναλαμβάνει και αρχίζει και φτιάχνει ό,τι θέλει μέσα στο κύτταρό μας. Ενώ το mRNA που του δίνουμε του κύτταρου μας, το μόνο που προκαλεί είναι την παραγωγή μόνο της S-πρωτεΐνης. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Άρα λοιπόν, πώς είναι τον αυτό να βλάψει και να μην βλάψει ολόκληρος ο ιός. Συνεπώς δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Σίγουρα δεν βλάπτει, σίγουρα δεν προκαλεί τίποτα, σίγουρα δεν πρόκειται να προκαλέσει. Δηλαδή σύμφωνα με τα όσα έχω δει, έχω διαβάσει, έχω ζήσει, είμαι πεπισμένος ότι δεν είναι δυνατόν να επηρεάσει το γονιδίωμά μας ή να μας κάνει να έχουμε άλλες ιδιότητες που δεν τις ξέρουμε τώρα. Σαφώς όχι. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος που ρώτησα, δηλαδή για τους ανθρώπους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι κλινικές δοκιμές δεν έχουν γίνει τόσες πολλές, δεν είναι ακόμα στο στάδιο. Τι περισσότερο από 7,5 δις δόσεις που έχουν δοθεί. 7,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν πάρει το εμβόλιο. Και δεν έχουν πάθει τίποτα. Κανένας δεν παρουσιάζει τίποτα. Δηλαδή οι παρενέργειες που κάνουν είναι πολύ λιγότερες από άλλα εμβόλια κοινά που τα κάνουμε κάθε μέρα. Νομίζω ότι σε διεθνές επίπεδο έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες σε σχέση με τον COVID. Πάρα πολλές μελέτες. Σαφέστατα κάποιες από αυτές είναι ποιοτικά χαμηλές. Αλλά υπάρχουν μελέτες που είναι πάρα πολύ ισχυρές. Μην ξεχνάτε ότι οι μελέτες που γίνονται αυτή τη στιγμή και τρέχουν έχουν φτιάξει ένα περιβάλλον στο οποίο έχουν προσπαθούν να εξηγήσουν πάρα πολλά πράγματα για την πανδημία. Πράγμα που δεν έχει γίνει, ας πούμε, στο παρελθόν σε αντίστοιχες υιογενείς λοιμώξεις. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έχει γίνει μελέτη, θα τη δείξουμε το απόγευμα, για τη γονιμότητα στους άντρες. Διότι ξέρετε, η παραπληροφόρηση είχε βγάλει ότι όσοι άντρες κάνουν το εμβόλιο δεν θα μπορούν να κάνουν παιδιά. Έτσι. Υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση. Η ιατρική πλέον δεν είναι τι λέει ο Λουκίδης, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ να. Η ιατρική δεν βασίζεται πλέον σε αυτό το πράγμα, στην προσωπική άποψη. Η ιατρική βασίζεται στην απόδειξη. Και γι' αυτό οι Αγγλοσάξονες το λένε evidence-based medicine, δηλαδή τι αποδεικνύει η ιατρική. Αν δεν αποδείξει λοιπόν, δεν μπορώ εγώ να βγαίνω και να λέω ό,τι θέλω. Η απόδειξη είναι το ζήτημα. Και η απόδειξη γίνεται μέσα από καλά δομημένες μελέτες. Και αυτές οι μελέτες ευτυχώς υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Σαφέστατα υπήρχαν και μελέτες πολύ χαμηλής ποιότητας και γι' αυτό το λόγο βγήκαν από το παιχνίδι, αλλά αυτό που έχουμε σαν πληροφορία αυτή τη στιγμή, νομίζω από τις μελέτες, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Πάρα πολύ ισχυρό. Θα μας πείτε γιατί πράγματι για τα εμβόλια και τα παιδιά.
έχουν ήδη ξεκινήσει οι εμβολιασμοί στους εφήβους. Αυτό θα το πει ο κύριος Καφετζής, γιατί εγώ είμαι γιατρός ενηλίκων. Να μας πει, να μας πούνε οι καλεσμένοι μας και λίγα λόγια για τις εγγύους ή για τον εμβολιασμό των εγγύων. Στις εγγύους είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι πολύ μεγάλη εμπειρία. Όταν νοσηλεύσαμε την πρώτη έγκυο πέρσι τον Απρίλιο, 1,5 μήνα μετά, ήμασταν κι εμείς σε ένα σκοτάδι, γιατί πραγματικά εκεί καταλαβαίνεις ότι έχεις να χειριστείς δύο ζωές. Δεν χειρίζεσαι μία, χειρίζεσαι δύο. Και δυστυχώς ζήσαμε, τουλάχιστον στο Αττικό, ζήσαμε και περίεργες καταστάσεις με τις εγγύους. Είδαμε γυναίκα να γεννάει στη μονάδα εντατικής θεραπείας και να βλέπει το παιδί της δύο μήνες μετά. Έτσι, δηλαδή να έχει γεννηθεί ένα παιδί και η μάνα να το βλέπει το παιδί δύο μήνες μετά. Πρωτόγνωρα πράγματα. Οι έγκυοι νομίζω ότι έχουν αυξημένο, εδώ είναι και ο πρόεδρος που είναι και γυναικολόγος, νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή προσπάθεια στο να ενημερωθούν και να γνωρίζουν τα ζητήματα. Υπάρχουν μελέτες αυτή τη στιγμή, μην ξεχνάμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εγκυμοσύνη μελέτη ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 20 με την εμφάνιση των εμβολίων, πάρα πολύ σημαντική μελέτη, και αυτό που σήμερα πρέπει να πούμε είναι ότι είναι μια κατάσταση, δεν είναι νόσος, έτσι, είναι μια κατάσταση που θεωρείται αυξημένου κινδύνου, και γι' αυτό το λόγο θα δείτε στην προτεραιοποίηση των μονοκλονικών έχει μπει και η εγκυμοσύνη μέσα σαν μία από τις σοβαρές καταστάσεις που πρέπει να δοθεί, ας το πούμε, μονοκλονικό, γιατί θεωρείται ότι έχει προδιάθεση για σοβαρή νόσο. Είναι λοιπόν μια σημαντική κατάσταση που τη βιώνουμε στις κλινικές μας, έχουμε νοσηλεύσει, είναι δύσκολη νοσηλεία, γιατί εμείς δεν είμαστε γυναικολόγοι, έτσι, χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους και πάντα συνεργαζόμαστε, γιατί ένα άλλο πράγμα που απέδειξε η πανδημία είναι η συνεργασία των ειδικοτήτων. Πολύ μεγάλο πράγμα, δηλαδή να βλέπεις τρεις και τέσσερις ειδικότητες να μπορούν να συνεργαστούν πάνω σε έναν ασθενή για το καλό του αρρώστου. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο εντός εισαγωγικών, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έχει δύο ζωές. Και συγχρόνως είμαστε πλέον ξεκαθαρισμένοι ότι είναι αποτελεί κατάσταση βαρύτητας για σοβαρή πορεία μάλλον από τον COVID-19. Για τα παιδιά όμως, εγώ είμαι ενηλίκων, θα απαντήσω ο κύριος Καφέτζης. Λοιπόν, θα ξεκινήσω και εγώ από τις εγγύους. Το απόγευμα θα σας δείξω μια διαφάνεια με τις ενδείξεις και τους λόγους για τους οποίους πρέπει η έγκυος γυναίκα να εμβολιάζεται. Κάθε γυναίκα η οποία σκοπεύει να μείνει έγκυος πρέπει να εμβολιαστεί πριν μείνει έγκυος. Κάθε γυναίκα που είναι έγκυος και δεν είχε εμβολιαστεί μέχρι τότε πρέπει να εμβολιαστεί, ούσα έγκυος. Δεν έχει σημασία πότε. Εκείνο που έχει διαπιστωθεί είναι ότι σε οποιοδήποτε στιγμή της εγκυμοσύνης της το εμβόλιο είναι καλά ανεκτό, δεν προκαλεί καμιά παρενέργεια και όλα πάνε καλά. Έγκυος η οποία δεν εμβολιάζεται και νοσήσει θα κάνει πολύ περισσότερες, θα κάνει πολύ πιο περισσότερο πρόωρους στοκετούς, θα κάνει εκλαμψία πολύ περισσότερη, μιλάμε για δεκάδες φορές ή εκατοντάδες φορές συχνότερη από ότι αν δεν έκανε το εμβόλιο, αν νοσήσει σε σχέση με το να μην νοσήσει. Η προωρότητα επίσης είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ έκδηλο. Επίσης, έγκυος γυναίκα που εμβολιάζεται προστατεύει το νεογέννητό της από κάθε πλευρά. Το παιδί που γεννιέται από μητέρα που έχει εμβολιαστεί παθαίνει πολύ λιγότερο συχνά ίκτερο σε σχέση με τη μητέρα η οποία νόσησε και δεν είχε εμβολιαστεί και νόσησε και γέννησε. Και πολλά άλλα καλά, τα οποία όλα θα σας τα δείξω το απόγευμα σε διαφάνειες. Τώρα, για ό,τι αφορά τα παιδιά, παρά το γεγονός ότι τα παιδιά πράγματι νοσούν πολύ σπανιότερα και ο λόγος που νοσούν σπανιότερα βασικά είναι ότι έχουν λιγότερους υποδοχείς για να κάτσει ο ιός πάνω και να προκαλέσει και να μπει στο κύτταρό μας. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και το αμυντικό σύστημα του παιδιού είναι πιο αρχαίγωνο, είναι πιο αρχαίο, πιο παλιό. Δεν έχει εξειδικευθεί τόσο πολύ, έτσι ώστε να μην αντιδρά υπερβολικά. Γιατί πολλές φορές αυτός που νοσεί πεθαίνει επειδή ο οργανισμός του αντέδρασε πολύ απότομα, πολύ, πολύ άγρια. Γι' αυτό και έχασε τη ζωή του. Ενώ το παιδί συνήθως αυτό δεν το κάνει, γιατί δεν ξέρει να το κάνει. Άρα λοιπόν το παιδί έχει δύο πλεονεκτήματα. Το ένα είναι ότι δεν έχει πολλούς υποδοχείς και δεύτερον ότι δεν αντιδρά πολύ έντονα το αμυντικό του σύστημα. Εκείνο που υπάρχει όμως είναι ότι πράγματι ορισμένα παιδιά, πολλά παιδιά μάλλον,
που θα νοσήσουν, μπορεί να χρειαστούν εντατική νοσηλεία. Και το βασικότερο είναι ότι πολλά παιδιά τα οποία θα νοσήσουν θα μεταφέρουν την νόσο στην οικογένειά τους. Άρα λοιπόν είναι απόλυτα απαραίτητο το παιδί να εμβολιαστεί. Διότι το παιδί δεν έχει καμία παρενέργεια από το εμβολιασμό. Έχουν γίνει εκατοντάδες χιλιάδες μελέτες, μάλλον δόσεις σε παιδιά. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες. Ιδιαίτερα πρωτοπόρος στις μελέτες αυτές είναι το Ισραήλ, το οποίο μόλις γίνει μια αποδοχή από το FDA της Αμερικής, αμέσως το ξεκινάνε πρώτοι οι Ισραηλίτες. Οπότε από εκεί μαθαίνουμε, παίρνουμε τα πιο πολλά καινούρια νέα. Μέχρι στιγμής έχει φανεί ότι τα παιδιά προστατεύονται, δεν έχουν παρενέργειες, δεν προκαλείται τίποτα και ίσα ίσα που προστατεύονται και τα ίδια, αλλά προστατεύεται και το περιβάλλον τους. Συνεπώς, ο εμβολιασμός από την ηλικία των 5 ετών και πάνω επιβάλλεται πλέον. Εκείνο που θέλω να θυμίσω ακόμα είναι ότι τα παιδιά που είναι 5 με 12 ετών παίρνουν το 1 τρίτο της δόσης του ενήλικα και από την ηλικία των 12 ετών και πάνω παίρνουν την κανονική δόση που παίρνει ο ενήλικς. Αυτό γιατί? Γιατί απλούστατα οι μελέτες που έχουν γίνει, είναι αυτό που σας είπε πριν ο συνάδελφος εδώ, ότι είναι evidence-based. Αφού κάναν τη μελέτη με αυτή τη δόση, δεν μπορούμε να πούμε τώρα εμείς ότι ξέρετε κάτι, μειώστε τη δόση, αλλάξτε τη δόση. Αυτή είναι η δόση. Μέχρι που να αποδειχθεί από κάποιον άλλον ότι ίσως εκεί χρειάζεται η μισή δόση. Αλλά αυτό δεν το ξέρουμε. Συνεπώς από 12 ετών και πάνω εμβολιάζονται με την πλήρη δόση, από 5 μέχρι 12 εμβολιάζονται με το 1 τρίτο της δόσης. Τώρα, γιατί το δώσανε στο 1 τρίτο της δόσης? Γιατί απλούστατα στους εφήβους και ιδιαίτερα στα άτομα από 18 μέχρι 24 ετών έχει διαπιστωθεί πως τα εμβόλια αυτά προκαλούν μια παρενέργεια. Η παρενέργεια αυτή είναι από την καρδιά. Κάνει μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες το άτομο το οποίο μπορεί να... δηλαδή ένα μικρό, πολύ μικρό ποσοστό. Τόσο πολύ μικρό που δεν αξίζει τον κόπο καν να το αναφέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή υπάρχει και επειδή θα το δείτε, μην ανησυχείτε γι' αυτό, γιατί και αυτό όποιος το παρουσιάσει είναι εντελώς ανώδυνο. Θα έχει 2-3 μέρες κάποιον πόνο, ίσως μια ταχυκαρδία ή κάτι άλλο, αλλά αυτό περνάει μέσα σε λίγες μέρες. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο είναι αναστρέψιμο. Υπάρχει, γίνεται, πολύ σπάνια, αλλά γίνεται και είναι αυτοϊάσιμο. Άρα δεν αξίζει τον κόπο να ανησυχούμε γι' αυτό. Αυτά είχα να σας πω για τα παιδιά. Αραίωση μηνυμάτων, κάτι το οποίο δεν έγινε, δεν εφαρμόστηκε από την πολιτεία. Τώρα έχουν αρκετά κρούσματα στα σχολεία. Με το 50% συν 1 δεν κλείνουν τμήματα. Παρατηρείται ότι δεν στέλνουν μόνοι στα παιδιά τους στα σχολεία και έτσι και λέω δεν λειτουργούν τα τμήματα. Θα ήθελα πρώτον να ρωτήσω αν είστε της άποψης ότι θα έπρεπε να υπάρξει κάποια άλλη απόφαση εκεί. Και ένα δεύτερο σκέλος, εδώ στη Λέσβο, έχουμε πληρώσει βαρύ φόρο σε τμήματα διασπορά μέσα από τις εκκλησίες. Δεν είχαμε κάποια απόφαση, ενώ πάλι οι επιτροπές σας είχαν κάνει άλλες συστάσεις. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν και εδώ να το ξαναδούμε και να έχουμε κάποιες άλλες αποφάσεις, γιατί και πέρσι το 15 Αύγουστο είχαμε ένα βαρύ φορτίο εδώ στη Λέσβο και πολλούς θανάτους με διασπορά μέσα από τον κορονοϊό και το είδαμε και τώρα. Και μέτρα στις εκκλησίες δεν έχουν ληφθεί σοβαρά. Προσέξτε με. Κύριε Καθηγητά, για το σχέδιο σας σχολείο, πνευματικά συνάδελφο, έχουμε την ιδιαιτερότητα στην Ελλάδα αλλά και στη Λέσβο να έχουμε μικρές αίθουσες. Δηλαδή υπάρχει περιστατικό, ας πούμε, σε σχολείο της Μυτιλίνης χθεσινό, που βρέθηκε παιδί θετικό σε μια αίθουσα 5x5-15 παιδιά και οι γονείς δεν πήγαν τα παιδιά τους. Κοιτάξτε, εκείνο που θέλω να πω εγώ, σαν γενική γραμμή, είναι ότι είναι πολύ καλύτερα να έχουμε μια κακιά κατευθυντήρια οδηγία από το να μην έχουμε κατευθυντήρια οδηγία. Συνεπώς, όποια κατευθυντήρια οδηγία και αν έχει δοθεί, καλώς πρέπει να ακολουθείτε. Όποιος πει οτιδήποτε ενάντια σε αυτό το πράγμα, κάνει λάθος και κάνει κακό στην κοινωνία. Δεν πρέπει ο καθένας να βγαίνει να λέει τα δικά του. Πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες που λένε οι επιτροπές. Οι επιτροπές δίνουν μια κατευθυντήρια οδηγία, μπορεί να είναι λάθος, αλλά αφήστε να την βρούνε οι ίδιοι ότι είναι λάθος.
Διότι αυτή την κατευθύνια οδηγία την έχουν πάρει μετά από μελέτη, μετά από παρακολούθηση της βιογραφίας της διεθνούς. Δεν την πήραν επειδή ξύπνησαν το πρωί και τους ήρθε αυτή η ιδέα. Την πήραν αφού μελέτησαν πολλά πράγματα. Συνεπώς πρέπει να είναι σεβαστή και πρέπει να την ακολουθήσουμε. Και αν διαπιστωθεί ότι είναι λάθος, θα την διορθώσουν σίγουρα. Όπως πολλές φορές έχει γίνει στο παρελθόν. Συνεπώς, σε αυτό το πράγμα δεν θα ήθελα να κάνω κανένα σχόλιο, γιατί πιο πολύ κακό θα κάνω παρά καλό. Πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες που δίνονται, τις κατευθυντήριες που δίνει το Υπουργείο. Πρέπει να τις ακολουθούμε. Αυτό τελεία και παύλα. Τώρα, γιατί άλλο με ρωτήσατε, για το σχολείο αυτό. Το σχολείο αυτό έτυχε να γίνει εκεί. Γενικότερα για τα σχολεία, κύριε Παπαδημητρίου, συνάδελφος. Γενικότερα, αν θα πρέπει να αναλυθούν άλλα μέτρα. Άλλα μέτρα μόνο ό,τι υπάρχει στην κατευθυντήρια οδηγία. Δεν μπορώ να δώσω άλλα μέτρα εγώ, γιατί δεν είμαι ούτε στην Επιτροπή είμαι, αλλά και αν ήμουν στην Επιτροπή δεν θα το έλεγα. Και τώρα που είμαι έξω από την Επιτροπή, λέω την Επιτροπή πρέπει να ακολουθούμε. Μπορεί να έχω εγώ δικιά μου άποψη, αλλά δεν πρόκειται να σας την πω, γιατί θα κάνω κακό. Συνεπώς, ό,τι λέει η Επιτροπή πρέπει να την ακολουθούμε. Αυτό είναι το σωστό και αυτό πρέπει να κάνουμε. Οι νόμοι και όλα γίνονται για το καλό μας, δεν γίνονται για το κακό μας. Και πρέπει να τα ακολουθούμε αυτά όλα. Όχι, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πριν από 15 μέρες κάναμε ένα πολύ ωραίο webinar σαν πνευμονολογική εταιρεία, το οποίο είχε τίτλο «Πανδημία και Εκκλησία», επειδή το θέσατε το ζήτημα. Σε αυτό καλέσαμε λοιπόν όχι γιατρούς, έτσι, εμείς ήμασταν απλώς παρατηρητές. Καλέσαμε ανθρώπους της Εκκλησίας, της θεολογίας και καθημερινούς πολίτες. Να μας πούνε λοιπόν τη γνώμη τους, κάναν μια συζήτηση χωρίς ιατρικές πολλές παρεμβάσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι εκεί υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία άποψη είναι, θα έλεγε κανείς, αυτό που είπε και ο κύριος Καφετζής, ότι υπάρχει ό,τι πει η επιστήμη, και εκφράστηκε και από τον Μητροπολίτη Λαρίσης, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στην τοποθέτησή του, αλλά και από τον ηγούμενο της Μονής του Αγίου Όρους, τον Ίκωνα, που είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια μονή είναι αυτή τη στιγμή, ο οποίος έκανε μια τοποθέτηση πάρα πολύ σωστή πάνω στο θέμα του εμβολιασμού και της θέσης της Εκκλησίας. Είπαν όμως δύο πράγματα, ότι υπάρχει φανατισμός, υπάρχει παντού. Έτσι λοιπόν μπορεί να υπάρχει και στην Εκκλησία. Η Εκκλησία τι δίδαξε? Δίδαξε αγάπη, δίδαξε αγάπη στον πλησίον, δίδαξε ανάσταση. Η Εκκλησία υπερασπίζεται τη ζωή, δεν υπερασπίζεται το θάνατο. Μιλήσαν πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι αυτό που είπαν σαν κύριο θέμα είναι ότι το φανατισμό θα τον βρεις παντού. Το ερώτημα είναι ότι αν τον βρεις όμως σε ένα κοινωνικό σύνολο, στο οποίο έχει έμεσες επιδράσεις, παραδέχτηκαν και ίδιοι ότι θα μπορούσε να είχε αρνητικές επιδράσεις και στον κόσμο. Άρα η Εκκλησία νομίζω ότι αυτό που έπρεπε να κάνει, κατά τη γνώμη μου, ήταν ότι έπρεπε να περιχαρακώσει μόνη της αυτό το κομμάτι και να το βάλει σε ασφάλεια και όχι να διασπείρει κατά καιρούς με αποφάσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν τον φανατισμό μέσα τους. Η Εκκλησία όμως στην πλειοψηφία της πιστεύω ότι είναι κοντά στην επιστήμη, δέχεται την επιστήμη και οι φωνές που βγήκαν από αυτήν, όπως αυτή που έκανε ο Μητροπολίτης Λαρίσης που έβαλε μια ομάδα εμβολιαστική έξω από την Μητρόπολη, είναι πραγματικά κινήσεις που φέρνουν κοντά τον κόσμο και δείχνουν αυτό που λέμε και το κοινωνικό πρόσωπο. Από εκεί και πέρα όμως σίγουρα είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο και θα σας το πω γιατί το συναντάμε πολλές φορές στην κοινωνική μας συναναστροφή καθημερινά και στους νοσηλευόμενους, διότι υπάρχουν μια μερίδα ανθρώπων που έχουν μεγάλη αντίδραση πάνω σε αυτό το θέμα και είναι κάτι ανάλογο με τους γελαδόμορφους του δαμαλισμού, έτσι. Αυτοί πιστεύουν ότι είναι ο Αντίχριστος ότι έχει έρθει και αυτός είναι που θέλει να μπει μέσα στα σώματά μας και να μας κυριεύσει. Είναι όμως καταστάσεις και απόψεις οι οποίες νομίζω ότι δεν μπορείς να συζητήσεις λογικά. Μια χαριστική πληροφορία, κύριε Προβέτζα, επειδή είναι για κυρίως να πείστε τους εμβολίες του σήμερα η εκδήλωση και δεν θα είναι στην αίθουσα, πώς θα δεχτείτε ερωτήσεις, πώς θα μπορέσει κάποιος να πει. Γίνεται μια προσπάθεια αυτό να γίνει μέσω της τηλεόρασης και μέσω ένα τρόιλερ το οποίο θα κυκλοφορήσει, να γίνονται τα ερωτήσεις, να ενσωματώνονται ή να βρίσκουμε τις κοινές ερωτήσεις, να δίνονται στους δύο καθηγητές οι οποίοι θα απαντούν εκείνη την ώρα. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, πιστεύω ότι θα το πετύχουμε. Οι τεχνικοί μας είπαν ότι θα είναι έτοιμοι το απόγευμα προκειμένου να γίνει αυτή η διαδικασία, ούτως ώστε και από τα σπίτια αυτοί που θα είναι και θα παρακολουθούν, επειδή θα μεταδοθεί και ζωντανά η εκδήλωση αυτή, να μπορούν να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους και να απαντηθούν εκείνη τη στιγμή από τους δύο καθηγητές. Μία ερώτηση. Πολλοί άνθρωποι που έχουν νοσήσει,
προκειμένου να εμβολιαστούν, τρέχουν και κάνουν αντισώματα. Και επίσης πολλοί εμβολιασμένοι τρέχουν και κάνουν αντισώματα. Έχει νόημα να τρέχουν να μετράνε αντισώματα και να βρίσκουν διάφορα νούμερα ή να ακολουθούν τα πρωτόκολλα του εμβολιασμού που τους συστήνουμε? Η άποψή μου είναι ότι υπάρχει σαφής οδηγία της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνεται μέτρηση αντισώματων. Είναι σαφής η οδηγία και ταυτιζόμαστε και εμείς με αυτήν. Είναι ανάλογο κατά αυτό που είπε και ο κύριος Καφετζής. Αν βγω εγώ και πω ότι πρέπει να γίνεται η αναμνηστική δόση στους 4 μήνες ή στους 3 μήνες, είναι μια προσωπική μου άποψη. Όταν λέει η Επιτροπή Εμβολιασμών ότι γίνεται μετά τις 5,5, εγώ πρέπει να ταυτίζομαι με αυτό. Τελείωσε. Έτσι. Να ευχαριστήσουμε τους δύο καθηγητές. Ευχαριστούμε και εσάς. Τα υπόλοιπα και περισσότερα στο απόγευμα, στην απογευματινή εκδήλωση. Άρα θα τα πούμε εκεί, στο Δημοτικό Θέατρο.